Ολοκληρώθηκε σήμερα η συζήτηση των τριών πολύ σημαντικών νομοσχεδίων, τα οποία θα ρυθμίζουν την αγορά ηλεκτρισμού, τη σύσταση και λειτουργία της ΡΑΕΚ και του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Ιδιαίτερα το νομοσχέδιο για τον ηλεκτρισμό είναι αναγκαίο μεταξύ άλλων για να προχωρήσει το άνοιγμα της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, το οποίο θα έπρεπε να γίνει από το 2016, για να βοηθήσει στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και το οποίο δυστυχώς λόγω της ανικανότητας της κυβέρνησης είναι αμφίβολο αν αυτό θα γίνει στα τέλη του 2022. Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να έχει έρθει στη Βουλή εδώ και χρόνια, αφού είναι ένα αρμονιστικό, αλλά δυστυχώς και αυτόν κατατέθηκε στη Βουλή πρόσφατα, λίγο πριν μας επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις πολύ ωραίες συνεδρίες της Επιτροπής Ενέργειας, ως κόμμα έχουμε συμβάλει δημιουργικά και με θετικό πνεύμα στη συζήτηση που έγινε, αφού μελετήσαμε σε βάθος και με προσοχή τα πολυσέλιδα νομοσχέδια αλλά και τις προτάσεις όλων των εμπλεκομένων μερών. Καταθέσαμε σωρία εισηγήσεων. Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν αποδεκτές, υποβάλαμε σωρία διευκρινιστικών ερωτήσεων αλλά και συμβιβαστικές προτάσεις για να ξεπεράσουμε διαφαινόμενα αδιέξοδα. Η προσπάθεια μας ως κόμμα ήταν να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της ΡΑΕΚ, να θεσπίσουμε ένα σωστό πλαίσιο λειτουργίας του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, να διατηρήσουμε την ΑΕΚ ως ένα ισχυρό ημικρατικό οργανισμό και να προστρέψουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ΡΑΕΚ, ΑΕΚ και διαχειριστή. Κυρίως όμως ήταν να περάσουμε στο νομοσχέδιο πρόνοιες ή να ενισχύσουμε πρόνοιες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους πολίτες σε όλα τα θέματα ηλεκτρισμού. Έχουμε την πεποίθηση ότι βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε για να έχουμε πλέον ομόφωνα κείμενα, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό διασφαλίζουν όλα τα πιο πάνω. Η δεύτερη δήλωση είναι για το ζήτημα του με τις πιστωτικές κάρτες, με τις πληρωμές με κάρτες. Η κυβέρνηση έχει εκδώσει διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο από την ερχόμενη Κυριακή θα είναι υποχρεωτική αποδοχή πιστωτικών καρτών ως μέσου πληρωμής από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Η απόφαση αυτή μπορεί να είναι σωστή, γιατί θα ενισχύσει την προσπάθεια για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν ακάλυπτοι από τις επιπρόσθετες χρεώσεις σε κάποια προϊόντα, όπως σε τσιγάρα, κάρτες τηλεφώνου, γάλα, εφημερίδες, με τη δικαιολογία ότι το περιθώριο κέρδους σε αυτά είναι μικρό και εξανεμίζεται στις προμήθειες προς τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και κάρτες. Δυστυχώς, σε καμιά νομοθεσία δεν υπάρχει πρόνοια με την οποία θα μπορούν να τιμωρούνται όσοι παρανομούν με την επιβολή επιπρόσθετης χρέωσης για τη χρήση κάρτας. Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην νομοθεσία που αφορά το τμήμα φορολογίας, ούτε στους νόμους για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και τις διατραπεζικές συναλλαγές, ενώ στην νομοθεσία για την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η σχετική πρόνοια δεν είναι αρκετή για να καλύψει επαρκώς τις επιπρόσθετες χρεώσεις. Γι' αυτό και ως κόμμα, αφού μιλήσαμε με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου, ζητήσαμε όπως εγγραφεί για συζήτηση το θέμα το συντομότερο δυνατόν, για να ενημερωθούμε και να δούμε πώς προχωρούμε στην νομική προστασία των καταναλωτών. Στη σημερινή συνεδρία, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή επιβεβαίωσε ότι υπάρχει κενό στην νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών από πρόσθετες χρεώσεις με τη χρήση κάρτας. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα να ετοιμάσουν την πρότασή τους για να κλείσει το κενό στην νομοθεσία. Η κυβέρνηση θα έπρεπε, προτού προχωρήσει στην έκδοση του διατάγματος για υποχρεωτική αποδοχή καρτών ως μέσου πληρωμής από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, να είχε προχωρήσει σε όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών από επιπρόσθετες χρεώσεις. Και μισή κουβέντα για την κουβέντα που συζητείται μέσα τώρα για το υδρογόνο. Παρουσιάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου από το Υπουργείο Ενέργειας ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για τη χρήση υδρογόνου στην ηλεκτροπαραγωγή ενός καυσίμου το οποίο δεν είναι ρυπογόνο. Είναι καλό να γίνονται μελέτες, σχεδιασμοί, στρατηγικές, αλλά το γεγονός ότι αναμένουμε την έλευση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή με αποτέλεσμα να πληρώνουμε δεκάδες εκατομμύρια λόγω εκπομπών ρήπων κάθε χρόνο, αλλά και την ουσιαστική διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο εδώ και τόσα χρόνια, παρόλες τις συνεχείς υποσχέσεις της κυβέρνησης, μας κάνει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί αν η κυβέρνηση θα τα καταφέρει ή αν τελικά και σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα θα ακούμε μόνο μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Και βέβαια δεν θα βλέπουμε πράξεις. Το αποτέλεσμα αυτής της ανικανότητας είναι ότι ο κόσμος συνεχίζει να πληρώνει για πολύ ψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά
και πρόστιμα για τις εκπομπές ρήπου.